Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην ομάδα Δία τη άμεση δράση δεν παίρνουν επίδομα επικίνδυνοτητα, αναφέρει το Σωματείο Ειδικών Φρουρών τη Ελληνική Αστυνομία. Αφορμή είναι η πρόσφατη ανακοίνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού για τη μη φορολόγηση του επιδόματο αυτού. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι αφού, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν εσεί επιθυμείτε να χαρακτηριστεί ω επικίνδυνη εργασία μα και δώσετε στου υπηρετούντε τη Δία το ανάλογα επίδομα, εμεί με χαρά θα δεχτούμε την επιπλέον φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του Σωματείου αναφέρει «Με έκπληξη διαβάσαμε σήμερα ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού για εντολή που έδωσε να μην φορολογηθεί περαιτέρω το επίδομα επικινδυνότητας των ενστόλων και μάλιστα σε διευκρίνηση αναφέρονται και οι μέτοχοι του επιδόματος αυτού μεταξύ των οποίων και τα μέλη που υπηρετούν στην ομάδα Δία. Είναι πραγματικά τραγελαφικό να δίνεται εντολή να μην φορολογηθεί ένα επίδομα επικίνδυνοτητα που δεν υπάρχει και απολύτω φυσιολογικό να χαρακτηρίζουν οι συνάδελφοί μα το γεγονό ω εμπεγμό. Οι υπηρετούντε στην ομάδα Δία δεν παίρνουν κανένα επίδομα επικίνδυνοτητα, αφού είναι σε όλου γνωστό ότι το επάγγελμα του αστυνομικού δεν χαρακτηρίζεται ω επικίνδυνο από την ελληνική πολιτεία. Είναι γεγονό ότι η κυβέρνηση μέσω ανακοίνωση που εκδόθηκε προχθέ ανέφερε ότι η φορολογία του επιδόματος επικινδυνότητας το οποίο δίνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ενστόλων μέσα στις οποίες βέβαια ανέφερε και την ομάδα δια θα σταματήσει να φορολογείται όπως αρχικά είχε αποφασιστεί και ποσά τα οποία κρατήθηκαν από την φορολογία μέχρι σήμερα θα επιστραφούν πίσω στους δικαιούχους. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν όντως ομάδες και στην αστυνομία όπως είναι τα ΕΚΑΜ τα οποία λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα όχι όμω οι ομάδε Δία. Οι ομάδες Δία από τότε που συστήθηκαν, το μοναδικό το οποίο λαμβάνουν είναι τα νυχτερινά τα οποία εργάζονται και αυτά δεν είναι σε πλήρη 8 ώρο, αλλά είναι συγκεκριμένε ώρε ανάλογα με τι βάρδιε τι οποίε διατίθενται. Επομένω δεν υπάρχει επίδομα επικινδυνότητας για τι ομάδε Δία. Όντω οι ομάδε αυτέ Όπω και η ομάδα ΟΠΚΕ, η οποία υπάρχει σε όλε τι αστυνομικέ διευθύνσει, θα έπρεπε πραγματικά να το λαμβάνουν αυτό το επίδομα. Μάλιστα και τι ομάδε ΟΠΚΕ το επίδομα αυτό καταργήθηκε, ενώ αρχικά δίνονταν στην πορεία. καταργήθηκε. Και το σωστό είναι αυτό ακριβώ όπω λέει και η ανακοίνωση, ότι θα πρέπει στην πραγματικότητα να εξεταστεί η χορήγησή του σε αυτέ τι ομάδε, οι οποίε όντω είναι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπιση τη εγκληματικότητα όπω είναι και οι ομάδε Δία, όπω είναι και οι ομάδε Ε, Με τη φορολογία και με το μισθολογικό, ε, τι έγινε τελικά, είχατε πάει στον Άριο Πάγο, πήραν κάποια πίσω από αυτά τα οποία είχαν ανακοινωθεί για του ε, έντολου, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Ακόμα περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, το οποίο οι πληροφορίε λένε ότι θα γίνει αρχέ Μαρτίου, για να δούμε κι εμεί ποια είναι πραγματικά αυτή η απόφαση, διότι στις λεπτομέρειες κρίνεται το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, να δούμε ακριβώς σε ποιο εύρο έχουμε δικαιωθεί, τι αφορά και ποιο χρονικό διάστημα, για να μπορούμε κι εμείς σίγουρα να πούμε και επίσημα τι ακριβώς ε, ποσό θα επιστραφεί στον μισθό μας και μέχρι πιανού σημείου θα έχει αποκατασταθεί η αδικία την οποία έχουμε υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια με συνεχόμενες περικοπές των μισθών μας.